Πολύ καλησπέρα σα. και... Διαφορετικό βιντεάκι το σημερινό. ενόψη εν ώψη του Fantasy Festival που θα γίνει αύριο και μεθαύριο. Um, αλλά προτού μπω στα του Fantasy Festival και του τι είδατε ήδη στο τίτλο. Ε, να κάνουμε έτσι κάποιες ανακοινώσεις, ενημερώσεις, δεν ξέρω πώς να το βαφτίσω αυτό το ρημάδι, το disclaimer που έλεγε και ο Μεροβίνγιος. Ε, λοιπόν, επειδή οι τελευταίες εβδομάδε ήταν κάπως hectic, είναι η αλήθεια, αν και αυτά θα έπρεπε να υποθούν στο Rapa Pencatsap, δεν πειράζει. Ας τα πούμε μία φορά τώρα και θα τα ξαναπούμε και εκεί συντομότερα. Επειδή λοιπόν οι τελευταίες δομάδες ήταν κάπως hectic και μου τέλειωσε η κάβα όπως καταλάβατε από τα έτοιμα βίντεο. Συνήθως κάθομαι τρεις μέρες ή τέσσερις, μία εβδομάδα στην αρχή κάθε μήνα ε, και τον βγάζω όλο το μήνα. Μερικές φορές μπορεί να βγάλω και λίγο από τον επόμενο, άμα έχω όρεξη. Δηλαδή κάνω καμιά τριανταριά-σαρανταριά βίντεο. <coughs> Για το λίγη creep, πάντα, Λοιπόν, επειδή μας ξέμεινε η Κάβα, θα, έρθει, θα έρθουν κάποιες μέρες ανενεργές. Αυτό, αυτή η μάστιγα, αυτός ο τρόμος που δεν θα έχει καθημερινά αποσταρίσματα. Αλλά μετά θα κάνουμε ένα γρήγορο κατσάπ. Δηλαδή μπορεί να γίνει αυτό όπως το κόβω ή Τετάρτη ή Πέμπτη να ξεκινήσει αυτό το κατσάπ. Ο ρυθμός μπορεί να είναι τρία βίντεο τη μέρα ή τέσσερα για να ξαναμπούμε την ερχόμενη Δευτέρα με το καλό, όχι αυτή μετά το φεστιβάλ, την επόμενη δηλαδή, αν όλα πάνε κατευχήν, πάλι με το πρόγραμμα που ξέρουμε. Ε, τραγική, Stephen King, Νεφέλη, Βιβλιοθήκη του Τρόμου, Fresh Friday, Ανατριχίλες, κουλουπού κουλουπού. Ε, οπότε ναι, θα μείνουν δύο-τρεις μέρες ανενεργές στο κανάλι, μετά θα συμπτυχθούν ε, τα πώ και θα επανέλθουμε στους ρυθμούς μας. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι σιγά σιγά ζυγώνουμε στα 400 subs. Ε, θα πάρει καιρό ακόμα, πιστεύω, αλλά όπως ξέρετε οι παλιοί, θα το πω για τους καινούριους, στη κοινότητα ε, με τα δικράνια του YouTube, στη σελίδα μου, για κάθε 100 subs κάνουμε ένα Q&A. Άμα θέλετε να ρωτήσετε το οτιδήποτε, πηγαίνετε στο ανάλογο ποστάρισμα, ε, και γράψτε από κάτω την ερώτησή σας. έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτά τα βίντεο. Γίνεται μια ωραία συζήτηση, ετεροχρονισμένη συζήτηση. Και τρίτον, έγινε το πρώτο Let Chat. Ήταν κάπως rocky, αλλά ήθελα πάρα πολύ καιρό να κάνω τέτοιου είδους βίντεο. Όπως μου πήρε καιρό να λυθώ και με τα άλλα βίντεο του καναλιού, πιστεύω θα μου πάρει λίγο καιρό κάποια Let's Chat για να λυθώ και με αυτό το format, αλλά πιστεύω θα το βρούμε. Ε, ήθελα καιρό να κάνω τέτοια βίντεο. Ε, βγήκε πιο πολύ σαν συνέντευξη, γιατί με άνεχον αλλά από εδώ και πέρα θέλω να γίνεται πιο πολύ σαν συζήτηση. Ε, αυτό είναι το κόνσεπτ δηλαδή, συζήτηση, όχι αυστηρά συνέντευξη. Αλλά ναι, with all that being said, όπως έλεγε άπτεστα και ο Εσχύλος, Πάμε τώρα στο Fantasy Festival. Το Fantasy Festival, αυτή είναι ουσιαστικά η τέταρτη χρονιά του, αν δεν απατώμε. 2021, 2022, 23, 20, είναι η πέμπτη χρονιά του. Οι πρώτες δύο χρονιές είχαν γίνει διαδικτυακά, λόγω COVID, εμ, όπου στο πάνελ της μίας από αυτές τις ε, διαδικτυακές παρουσιάσεις του φεστιβάλ, συμμετείχα και εγώ. Υπάρχει online για γίνει μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Ε, αλλά τα τελευταία, τώρα αυτή είναι η τρίτη χρονιά που ουσιαστικά γίνεται live το όλο πράγμα και πραγματικά παιδιά είναι τρομερό φεστιβάλ. Έχω συμμετάσχει σε πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια που τρέχω. Τα βιβλία μου, τα διηγήματά μου, τα θεατρικά μου ή οτιδήποτε. Ε, για μένα αυτή τη στιγμή κονταροχτυπιέται με το AthensCon που για όλα αυτά τα χρόνια μέσα μου και γενικότερα από προσέλευση και γενικότερα από ποιότητα το AthensCon επισκίαζε όλα τα άλλα. Ε, πλέον πιστεύω το Fantasy Festival και το AthensCon είναι στο ίδιο επίπεδο. Ε, είναι ένα πάρα πολύ καλά οργανωμένο φεστιβάλ. Έχει, κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερο. Και νιώθω ε, ότι είμαι με τους ανθρώπους μου εκεί πέρα ότι όλοι με καταλαβαίνουν, όλοι έχουμε την ίδια λόξα με το φανταστικό ε, είναι άτομα, είμαστε άτομα της ίδιας φυλής, μπορούμε να επικοινωνήσουμε και έχει ένα πάρα πολύ ευχάριστο ε, κλίμα μια πάρα πολύ θετική ατμόσφαιρα που πάντα μου γεμίζει τις μπαταρίες με έμπνευση, με ενέργεια, με οτιδήποτε ε, θα σας πρότεινα όλους, σε όλους να έρθετε ε, Ακόμα και για να μην αγοράσετε τίποτα, δηλαδή ας τα λέμε αυτά, οκ, okay, το υπόλοιπο βίντεο θα είναι αυτό που λέω πάντα, ελάτε σαν πορτάρετε και τα λοιπά, αλλά δεν είναι ανάγκη να έρθετε για να πάρετε κάτι, ελάτε μόνο να δείτε τη φάση, ελάτε να μιλήσετε με συγγραφείς που έχετε διαβάσει, πάντα μας δίνει πάρα πολύ χαρά αυτό, ελάτε να πείτε ένα γεια και αυτό σε γεμίζει θετική διάθεση, ε, αλλά πιστεύω ότι αν είστε σε αυτό το κανάλι καιρό είμαστε όλοι βιβλιόφιλοι εδώ οπότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρατηθείτε. Δυστυχώς εγώ σε κάθε τέτοιο φεστιβάλ ξεπαραδιάζομαι αλλά τι να κάνεις, έχουμε και μια αγάπη. Λοιπόν... Ε, το φεστιβάλ όπως έχω ξαναπεί ε, γίνεται στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου από την κόκκινη γραμμή κατεβαίνετε στην Ανθούπολη και μετά είναι ούτε πέντε λεπτά με τα πόδια. Άντε ας πούμε πέντε λεπτά για να μην έρθει κανείς να μου πει ότι έκανε παραπάνω. Ε, αλλά ναι, είναι πολύ εύκολο να το βρείτε. Ε, είναι πολύ ωραίος χώρος. Έχει πάρα πολλές διαφορετικές αίθουσες με διαφορετικές δραστηριότητες. Και πέρα από εμένα θα είναι εκεί πέρα και my significant other, πώς το λένε όλο. Αυτό μου ακούγεται λίγο πρόστιχο, γιατί μπορεί να γίνει significant other, οπότε θα πω my better half ε, θα είναι εκεί με ένα πάγκο, η Λένα. Ε, μπορείτε να πάτε να τσεκάρετε τη δουλειά της. Δεν θα πω κάτι. Ε, έχω πει σε άλλα βίντεο το θαυμασμό μου για αυτό το άτομο, και σαν καλλιτέχνης και γενικότερα. Αλλά πάμε τώρα να δούμε λίγο τι θα έχω εγώ μαζί, και με έχετε μάθει πόσο μπουρδουκλωμένη είναι η σκέψη μου από όλα αυτά τα βίντεο. Οπότε θα ξεκινήσω πρώτα με το τι δικό μου θα βρείτε σε άλλους πάγκους ε, και μετά θα πάμε στο ε, τι θα έχω εγώ στο δικό μου πάγκο. Λαγκάρω για κάποιο λόγο γιατί ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα η σημερινή. Πάρα πολλές ώρες δουλειά και γενικά όλες αυτές οι εβδομάδες, σας είπα, ήταν πολύ άγριες. Ε, γι' αυτό αν λίγο λαγκάρω, αν δεν έχω τη διάβγεια, μου συγχωρέστε με. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε, το πάρουμε χρονικά. Λοιπόν, στο πάγκο των εκδόσεων πηγή υπάρχει αυτή η ανθολογία, στο σκοτάδι. Από την ιστοσελίδα The Weird Side Daily. Ε, στο Weird Side Daily έχω δώσει πέντε-έξι κειμενά μου, ε, όπου ήταν όλα χωμάζ, ε, διαφορετικά χωμάζ, τα είχα δώσει σαν μια αντίστροφη μέτρηση για το Halloween πριν κάμποσα χρόνια. Ε, είχα γράψει ένα για το Freddy Krueger, ένα για το Crow, ένα για... Hellraiser ένα Lovecraft δεν τα θυμάμαι παιδιά έχουν περάσει πολλά χρόνια τόσο μου είχα δώσει αρκετά διηγηματάκια μου είναι η δικιά μου βερσιόν σε ιστορία είτε retelling γνωστών μορφών είτε sequels ε, που θα μπορούσαν να γίνουν ή ε, remakes ή οτιδήποτε σε μορφή διηγήματος βέβαια μικρή έκταση. Αλλά είχε γίνει ένας διαγωνισμός πριν κάποια χρόνια με τίτλο «Στο σκοτάδι» και είχα στείλει ένα διηγηματάκι μου, είχα τη τύχη ε, να διακριθεί. Κογκυτάτιο τζένους πάπιο λέγεται. Ε, στη μετάφραση να δείτε τι σημαίνει στα λατινικά. Και ουσιαστικά είναι η ιστορία ενός πιτσιρικά, ο οποίος, ενός νεαρού άντρα, ο οποίος μετά από ένα διάστημα αϊπνίας, Αρχίζει να πιστεύει ότι μέσα στο σώμα του υπάρχει ένας μπαμπουίνος. Μάλιστα, κυρίε και κύριοι. Αυτό. Λοιπόν, χρονολογικά πηγαίνοντας το πάλι στο πάγκο του Bookstagram, υπάρχει αυτή η ανθολογία There Once Was a Myth από την αγαπημένη σελίδα Moonlight Tales, ε, όπου είναι ένα λογοτεχνικό blog το Moonlight Tales. Ε, με είχαν προσκαλέσει να δώσω κάτι, ένα δίηγημά μου για αυτή την συλλογή. Ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με retellings ή με διάφορες ιστορίες που έχουν essence αρχαίας Ελλάδας. Ε, Και εγώ συμμετείχα με ένα κειμενάκι που πραγματεύεται ε, όταν ο Κρόνος έφαγε τα παιδιά του Προτού ο Δία τα βγάλει από τη κοιλιά, πώ πέρναγαν τα χρόνια τους μέσα στη κοιλιά του πατέρα τους. Αυτή είναι η υπόθεση. Ε, μετά από τις εκδόσεις Άνιμα Αυτό κυκλοφόρησε το Γενάρη Δεν το έχω ακόμα Θα το αποκτήσω αυτό το διήμερο Έχουμε το 29 συγγραφής διηγημάτων συνιστούν Πάλι μου είχε γίνει μία πρόσκληση να στείλω ένα διήγημά μου για τη συγκεκριμένη ανθολογία. Έστειλα ένα διήγημα που λέγεται «Φάρσα η κέρασμα». Είναι light horror, τοποθετείται στο Halloween. Ε, και το μυαλό μου θα μπορούσε να συνδέεται αμυδρά με τις περιπέτειες της Μπαφομέτα. Αλλά θα κάνουμε κάποια βιντεάκια. Μάλλον στα live Cutscenes που θα, αναλ... θα λέω λίγα παραπάνω για κάθε διήγημα. Απλά εδώ σας δίνω ένα hook και ελπίζω κάτι να πιάσουμε. <laughs> Κάποιο ψάρι πνε... πνευματικό. Δεν ξέρω πώς πήγε. Εκτροχιάστηκε αυτό. Αλλά anyways. Και <clears throat> τελευταία ανθολογία που συμμετέχω, η οποία κυκλοφορεί αυτό το Σάββατο Κυριακό, οπότε δεν την έχω, θα την αποκτήσουμε όμως. Ε, Echoes of a Lost Time είναι μια συλλογή διηγημάτων πάλι από το Moonlight Tales θα είναι από τις Bookstagram ε, συμμετέχω με το διήγημα το Εσώτερο Φως είναι ένα α, πώς να το θέσουμε ένα συνεργατικό διήγημα γράφτηκε συνεργατικά Πολλά διηγήματα αυτή τη συλλογή είναι συνεργατικά και αυτό με, α, μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα. Ε, και μαζί με τον Δημήτρη Δελαρούδη, που είναι ένας από τους πολύ, πολύ δυνατούς συγγραφείς τρόμου, εγχώριου τρόμου, ε, γράψαμε το διήγημα «Εσώτερο Φως», που έχει να κάνει ε, η αναζήτηση του ήρωα για τις φήμες που έχει ακούσει για την Κρόμη Αγία, γιατί δεν μπορούσα να μην πετάξω και μία σύνδεση με τη μυθολογία μου... τον οδηγούν εν τέλει στο Darknet και στη Κούφια Γη. Και ναι, πήγε πολύ καλά αυτό. Ε, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος να δω τις πρώτες εντυπώσεις. Και μετά πάμε σε αυτά που έχω μεγαλύτερο όγκο... Ε, σαν συμμετοχή, έχω μεγαλύτερη ελευθερία και δεν είναι διηγήματα, μιλάμε πλέον για νουβελίτσες και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, στο πάγκο μου θα υπάρχουν και τέσσερις, τέσσερα από τα τεύχη των αλόκοσμων ιστοριών μαζί με τις ανάλογες μπαφωμέτες. Γιατί η μπαφωμετούλα έβγαινε μαζί με τις αλόκοσμες ιστορίες. Θα έχουμε το τεύχος πέντε. όπου έχει αφιέρωμα στο Jeepers Creepers, στον Geek Avril K ε, και έχει το διήγημα μονόλιθος του Κώστα Μίσχιου και φυσικά την νυχτερινή φωνή που είναι must read, παιδιά πρέπει να διαβάσετε τη νυχτερινή φωνή του Κωστόπουλου και συνοδεύεται με το Δράκουλαβ, που είναι το δικό μου retelling ε, του Δράκουλα αλλά αντί για Τρανσυλβάνια έχουμε το Τρανοβάλτι, ένα χωριό στην Ελλάδα όπου ο Δράκουλας εμφανίζεται στην Ελλάδα και ερωτεύεται ένα γκοθάκι και όλα πάνε λίγο πάνω, λίγο πάνω κάτω όπως τα ξέρουμε, αλλά είναι σε μορφή θεατρικού ε, γραμμένο. Ε, αυτό. Μετά έχουμε τεύχος 6 από τις με ιστορίε με αφιερώματα για τη Φράνση Παπουτσάκη και... Ε, για τον uh, Χατζη Γιώργη. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του βρε το κόλλησα. Mm. Ναι, για τον Τίνο Χατζη Γιώργη. Έχουμε το δίηγημα του Μινά Τσαμπάνη Γρατζουνιά, άλλη μια προστίκη στην νυχτερινή φωνή και την παφομετούλα Αντζελίκ όπου η μπαφομέτα έχει προσκληθεί από τον μπαμπά της να κάνουν μια σοβαρή συζήτηση. Ε, οπότε πηγαίνει να βρει το Λου και να τα πούνε, σαν μπαμπάς και κόρη. Και μας αφηγείται διάφορες ιστορίες προσπαθώντας να ξεφύγει από το κύριο θέμα και μία εξ αυτών, η σημαντικότερη και η ογκοδέστερη της συγκεκριμένη νουβέλας, είναι με ένα νεανία που ο πρώτος του έρωτας τον ξεζούμισε. Επόμενο, αλόκας με ιστορίες που θα υπάρχει στο πάγκο μου, είναι το Τευχάκι 7. Φιερώματα για το Dune και τις λαβγραφτικές ταινίε. Συνέντευξη από την Κατριώνα Ward, την Κατρουλίνα ως φίλαξ όπως έχω πει πολλές φορές. Διηγηματάκι μυρτό του Σταύρου Θάνου και πληκτερινή φωνή, Μάστριντ. Όπω ε, όπως έχω πει ξανά και ξανά και θα το λέω συνέχεια, και η συνοδευτική μπαφαμετούλα είναι ο Κιχώτης. Ε, κατά γενική ομολογία, πώς το λένε, ίσως το αγαπημένο ε, όσων ακολουθούν την μπαφομέτα. Κάτι χτύπησε, κάποια φλέβα χτύπησε, δεν ξέρω γιατί το αγαπήσανε τόσο πολύ, όπου ο ήρωάς μας είναι ένας σιδηρουργός του Πειραιά και όταν η Μπαφωμέτα εμφανίζεται στη ζωή του, ε, αρχίζει να βλέπει κάπως αλλιώς τα πράγματα από ό,τι πραγματικά είναι. Και είναι ένα χωμάζο, όπως μπορείτε να φανταστείτε, στο Δόν Κιχώτη. Αλλά μπελαουρικό. Και το τελευταίο έντυπο που κυκλοφόρησα από τις αλόκος μες ιστορίες, δυστυχώς, με το αρθράκι μου για τον Dickens ε, συνέντευξη του Δημήτρη Δελαρούδη που προαναφέρθηκε, ε, το δίγημα χόρεψε μόνο για μένα, του Βασίλη Γιαννάκη και φυσικά νυχτερινή φωνή. Και από τις μπαφομετούλες που έχουν βγει μέχρι στιγμής, αν μπορείς να πεις ότι ξεχωρίζεις κάποιο από τα παιδιά σου ή αν... Δεν μπορώ να πω ότι έχω κάποιο αγαπημένο, απλά ίσως το ξεχωρίζω λίγο παραπάνω σε αντίστοιχη με τον Κιχώτη, Έχουμε το η αγαπημένη μου κουκλίτσα. Τα μάτια σου με καίνε γιατί σε μανεκένε. Είχα περάσει τρομερά όσο το έγραφα. Ε, είναι sequel σε μια προηγούμενη νουβέλα, αλλά μπορεί να διαβαστεί αρκετά αυτό τελώς, που ουσιαστικά δύο κοπέλες που έχουν την ικανότητα να φέρουν κούκλες στη ζωή, αποφασίζουν να μπουν σε ένα μολ, να ζωντανέψουν όλα τα μανεκένια και να κάνουν μακελιό. Ωραία. Και τώρα πάμε στα εντελώς, εντελώς δικά μου. Εμ, λοιπόν, δεν ξέρω ακόμα γιατί δεν τα έχω ξεπακετάρει με τέτοιος άνθρωπος. Αν θα έχω κάτι από ερεβόδη λιμόνα, από ψυχοπλάνης φαινόμενα και ημερολόγια ψυχοπλάνης. Αν υπάρχει κάτι, θα το δείτε στο πάγκο μου. Ε, αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν έχουμε Λενορένα. Ε, ξέρω, αρκετοί μου έχετε πει, βγάλ' το πάλι το ένα τ' άλλο. Ε, θα ανατυπωθεί κάποια στιγμή, παιδιά. Ε, εντάξει, δεν έχω προλάβει τα τελευταία τόσα χρόνια, γιατί έχω κάνει μια επιμελημένη βερσιόν. Πρέπει να ξαναπεραστεί από σελιδοποίηση. Έχει μια διαδικασία που θα έπρεπε να έχει γίνει, αλλά... Όπως περνάνε οι μήνε για κάποιο λόγο δεν έχει φοκουσαριστεί για να γίνει. Κάποια στιγμή όμως θα ξαναβγεί το Λενορένα. Ε, και τώρα πάμε σε αυτά που έχουμε μαζί. Θα τα πάω πάλι με χρονολογική σειρά. Όχι, θα τα πάω με σειρά που μπορούν να διαβαστούν ας πούμε. Αρχικά να πω αυτό ότι το έχω ξαναπεί πολλές φορές ε, δεν ξέρω αν το έχω πει σε βίντεο το έχω πει σίγουρα σε συνεντεύξεις από κοντά σε φίλους, σε αναγνώστες, στα social το γεγονός ότι όλα όσα γράφω συνδέονται επειδή εγώ δεν μπορώ να γράψω αλλιώς δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να διαβαστούν και αυτο αυτοτελώς. Ε, αν κάποιος βέβαια έχει διαβάσει παραπάνω κειμενά μου μπορεί να δει τη μεγαλύτερη εικόνα ή να βρει αυτές τις συνδέσεις. Αν κάποιος αποφασίσει να διαβάσει κάτι δικό μου, ό,τι και να πιάσει, πιστεύω διαβάζεται cool. Μέχρι στιγμής. Τώρα δεν ξέρω αν π.χ. βγει κάποια στιγμή το Lenor 3 ή το Lenor 4 κατά πόσο θα καταφέρω να είναι αυτοτελές. Αλλά ρε φίλε, όταν βλέπεις Lenor 3... Ε, υποθέτω ότι το μυαλό σου πάει οκ, okay. ίσως να μην ξεκινήσω από εδώ, γιατί πραγματικά όσο προστίθονται πράγματα στη σειρά, προστίθονται βιβλία στη σειρά. Μου γίνεται και εμένα, παιδιά, πάρα πολύ δύσκολο να τα κάνω αυτό τελεί. Αλλά πιστεύω ότι κάποιο μέχρι και τα άδυτα είναι cool. Αλλά αρκετά με τις δικαιολογίε και το μπλα μπλα. <coughs> λοιπόν, πιστεύω, αν και είναι ιδιαίτερο στη μορφή που έχει γραφτεί, ε, γράφτηκε για να είναι το σημείο εισόδου, το βιβλίο 0, το entry point Ξενοδοχείων ελπής. Ε, Τι έχουμε εδώ πέρα Ουσιαστικά είναι ένα ξενοδοχείο στο στη Βικτοριανή Αγγλία, λίγο πιο έξω από το Λονδίνο όπου η μισή ένικη του είναι ζωντανή και η μισή ένικη του είναι νεκρή αυτοί οι δύο κόσμοι συνυπάρχουν κατά κάποιο τρόπο, ε, αλλά έχουν τα όρια τους. Μέχρι που αυτό αλλάζει, όταν ο πρωταγωνιστής μας, ένας ζωντανός, ερωτεύεται την πρωταγωνίστρια μας, μία νέκρη. Είναι Victorian Gothic Horror. Ε, μπορείς να το πεις και Gothic Romance. Ε, γενικά έβαλα όλα τα πράγματα που λατρεύω σε αυτό το βιβλίο. Και αυτό ουσιαστικά είναι η απαρχή της μυθολογίας μου. Ε, ή τουλάχιστον το entry point. Υπάρχουν πράγματα και πολύ πιο πριν, υπάρχουν πράγματα και πολύ πιο μετά, αλλά ε, είναι ένα σημείο καμπής το ξενοδοχείο Ελπίς. Τώρα, γιατί είπα ότι είναι περίεργα γραμμένο. Ε, είναι το μισό θεατρικό και το μισό διηγήματα. Ε, αυτό το κάνει λίγο ας πούμε έτσι βρυδικό σαν μυθιστόρημα αλλά πιστεύω ότι διαβάζεται αρκετά εύκολα και ναι, ξενοδοχείο ελπίς θα το βρείτε στο πάγκο μου μετά όταν είχε κυκλοφορήσει αυτό το βιβλίο το είχα προτείνει σε πάρα πολύ κόσμο και το είχε πάρει αρκετό κόσμο. Και όλοι με ρωτάγανε, δεν πρέπει να διαβάσω το ένα. Και σε πάρα πολλούς έλεγα, σε παρακαλώ, ξεκίνα από το δύο. Γιατί πιστεύω ότι είναι πραγματικά, εδώ πέρα μπορεί κάποιος να ξεκινήσει από το 2 και άμα θέλει να μάθει περισσότερα μπορεί να πάει στο 1. Ε, χωρίς να υποτιμώ το 1, αλλά έχουμε το Lenore Corpse 2 μαζί με τα άδυτα... Ε, πώς να το θέσω, με όλα μου τα βιβλία είμαι περήφανος από το αποτέλεσμα. Ε, αλλά με το Λενόρ 2 και με τα Άδητα ήρθα πάρα πολύ κοντά σε αυτό που θέλω να κάνω δηλαδή μός ρεαλισμός 100, 250% σουρεάλ σε σκηταλοδρομία ε, η Λενόρ 2 γέρνει πιο πολύ προς το σουρεάλ τα Άδητα γέρνουν πιο πολύ προς το ρεαλιστικό αλλά και τα δύο παίζουν με αυτό το δίπολο που αυτό θέλω από εδώ και πέρα να κάνω σε κάθε κειμενό μου. Το Inner Corps 2. Ουσιαστικά η ηρωίδα μα είναι μια ζωγράφο που ό,τι ζωγραφ... ζωγραφίζει έρχεται στη ζωή. Ε... Έχει γίνει ένα πανικούλη στο πρώτο βιβλίο που θα γίνει ένα catch-up μέσα στο 2. Δεν είναι ανάγκη να διαβαστεί το ένα, το ξαναλέω. Και έχει βρεθεί σε έναν κόσμο δυστοπικό όπου καταλαβαίνει μετά από λίγο ότι δεν είναι τόσο ξένος, δεν είναι τόσο άγνωστο, ε, άγνωστος και δεν είναι κάπου στο μέλλον, αλλά είναι δημιουργημένος full από το υποσυνείδητό της. Οπότε αυτό φέρνει στην επιφάνεια οτιδήποτε γιούχου ή οτιδήποτε εφιαλτικό μπορείτε να φανταστείτε. Και τελευταίο βιβλιαράκι και που Εξεδ... εκδόθηκε σαν προσωπική κυκλοφορία και που έχω να σας παρουσιάσω <laughs> σε αυτό το βίντεο για να κλείνουμε Άδητα έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές επειδή είναι το πιο πρόσφατό μου <laughs> ε, μου πήρε 10 χρόνια να το γράψω ε, όταν το έβαλε ο, ο εκδότης να το σελιδοποιήσει, η πρώτη σελιδοποίηση βγήκε 666 σελίδες και του είπα μην αγγίξεις τίποτα, πρέπει να πάει έτσι το τυπογραφείο. Ε, και έχουμε την ιστορία μιας μπάντα, μιας metal μπάντα, η οποία κάνει συμβόλαιο με το διάολο, αλλά το συμβόλαιο κάποια στιγμή λύγει και ο διάβολος έρχεται να συλλέξει τις ψυχές. Ε, Αυτά. Θα σας πρότεινα η Λενόρ, η Άδητα, η Ελπίς. <laughs> Αλλά και μπαφωμέτες να πάρετε και διηγηματάκια να πάρετε ε, οτιδήποτε είναι ευπρόσδεκτο. Εντάξει, είναι πιστεύω ο όγκος αυτού που θα επιλέξετε είναι και το κατά πόσο θέλετε να ρισκάρετε με κάποιο κείμενό μου. Δηλαδή, άμα θέλετε απλά να πάρετε μια γεύση, μπορείτε να πάρετε μια συλλογή που συμμετέχω με κάποιο διηγημά μου. Άμα πείτε, ναι, εντάξει, ίσω να μ' αρέσει αυτό καλά τα λέει στο YouTube, ε, αλλά δεν θα πεθάνω κιόλα τώρα να διαβάσω εκατοντάδε σελίδε. Πάρτε μια μπαφομετούλα. Ε, κάποια από εσά έχετε διαβάσει το Μεμέντο Μόρι, κάποια από εσά ίσω να έχετε διαβάσει κάτι από μένα, ε, μικρό ή μεγαλύτερο σε φάση νουβελίτσα. Εσεί ίσω να θέλετε να ρίξετε και μια ματιά στη Λενόρη, στα Άδητα ή στο Ελπίς. Κάθε επιλογή σας είναι ευπρόσδεκτη και όπως είπα και πριν, μπορείτε απλά να έρθετε να πείτε ένα πολύ καλησπέρα σα και να φύγετε. Θα σκαλώσουμε και οι δύο, μπορεί να γελάσουμε, αλλά θα έχει πάση. Ε, ναι, θα λέμε αυτό το σουκού. Ε, δεν θα πω τα λέμε όποτε. Τα λέμε αυτό το σουκού. Καλή ζωή.